στη νέα τετραετία που ανοίγεται προς μας. Παράλληλα, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και έτσι είμαστε απόψε όλοι μαζί. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε όλοι απόψε εδώ σε μια κοινή δήλωση ενότητα και αγώνα. Ενότητας και αγώνα. Είμαστε όλοι εδώ για να δηλώσουμε ανενδίαστα και απερίφραστα ότι στεκόμαστε όρθιοι και αποφασισμένοι απέναντι στα πρόσωπα και τις πολιτικές εκείνες που επιμένουν να ακυρώνουν όλα όσο το ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις του έχουν πετύχει για τη χώρα μας και το λαό μας τα τελευταία 20 χρόνια. Απέναντι στις νεοσυντηρητικές προτάσεις, την κρίζα προπαγάνδα και το λαϊκισμό της σύγχρονης λαϊκής δεξιάς, εμείς προτάσουμε τις μεγάλες ανατροπές και ρήξεις που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε να κάνει για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή. Απέναντι στη λιτότητα και τις απολύσεις που μόλις χθες ομολόγησε και εξήγηλε ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Σιμίτης έχουν ήδη καταθέσει από το φθινόπωρο την δική μας πρόταση για το αύριο. Μια πρόταση με σαφείς πολιτικές, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους και κυρίως με προσδιορισμό των πόρων μέσα από τα μερίσματα της ειρήνης, της σταθερότητας και της εξυγίανσης, όπως αυτά περιγράφονται στη δική μας κοινωνική χάρτα σύγκρισης. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ο αγώνας ξεκίνησε και σε πείσμα των καιρών και των δημοσκοπήσεων θα είναι σκληρός και ολομέτωπος. Καλούμαστε όλοι μας να ξεπεράσουμε τα βαρύδια που κουβαλάμε μέσα μας, αυτά της εσωστρέφειας, της μεψημυρίας και της αδράνειας. Ιστορικά, το μεγάλο όπλο της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης ήταν πάντα η συσπήρωση στον κοινό αγώνα. Ξέρετε, το σύνθημα που τους προκαλεί τη μέγιστη αμηχανία είναι ένα και έρχεται από παλιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό σύντομα. Και ας πλέγουν κάθε τόσο τα δικά τους παραπολιτικά σενάρια, έχουμε πρόσφατα παραδείγματα και τα γνωρίζουμε όλοι μας, που το μόνο το οποίο καταφέρουν να κάνουν είναι να αποδείξουν τα δικά τους πραγματικά πολιτικά ερήματα. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια δέσμευση του Γραμματέα και Θεομαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόνη. Μια δέσμευση αυτονόητη μεν, αλλά που θεωρώ χρέος μου να δηλώσω δημόσια, ανταποκρινόμενος και στη σημειολογία της βραδιάς. Χρύσα Μανουλιά και Στέλιος Σταυρόπουλος, μαζί απόψε, στον ίδιο χώρο και σε έναν μεγάλο συμβολισμό ενότητας της συσπήρωσης. Μαζί σας, σύντροφοι και ολόκληρη οργάνωση στον ομό. Όχι απλά σε ίσες αποστάσεις μεταξύ σας, αλλά σε μηδενική απόσταση από τον καθένα σας. Μόνον έτσι θα κάνουμε το νέο μας άλμα για την προκοπή του τόπου μας, για τη νέα νίκη, την άνοιξη του 2004. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πολύ εδώ. Την αμύωτη δύναμη της μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Ήρθε η ώρα να γροντοφωνάξουμε και πάλι. Κανείς δεν κέρδισε ποτέ εκλογές πριν αυτές γίνουν.
Το Πασό και ο Κώστας ο Σημίτης δεν θα κατεβούν στον εκλογικό στίβο για να έρθουν δεύτεροι. Το όραμα και το έργο μας δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Με το κεφάλι ψηλά, με το μέτωπο καθαρό, κοιτώντας τον πολίτη στα μάτια, με ακλόνητη θέληση, με πείσμα, φιλότιμο, δίνουμε ξανά έναν αγώνα, ναι, δύσκολο, αλλά και έναν αγώνα όμορφο, δυνατό, για το καλό της Ελλάδας, για το μέλλον των παιδιών μας. Έναν αγώνα αντάξιο της ιστορίας και της μεγάλης προσφοράς της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Έναν αγώνα που ο Ανδρέας Παπανδρέου, από εκεί που είναι, και ο Κώστας ο Σημίτης, από το μέρος που δίνει τον αγώνα του, νομίζω ότι θα νιώθουν δικαιωμένοι και οι δυο, όταν αυτή τη στιγμή μπορούν να δούνε στην έναρξη αυτού του αγώνα αυτή την πολυπληθή παρουσία, αυτή τη διάθεση για κοινό αγώνα, για ένα σκοπό, κοινό σκοπό για το καλό της Ελλάδας. Προσωπικά πιστεύω ότι και αυτή η νίκη θα είναι η νίκη του ελληνικού λαού. Θα είναι η νίκη του μέλλοντός μας. Θα είναι νίκη, ναι, του Πασόκ, θα είναι η νίκη του Κώστα του Σημίτη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα ήθελα να αναφέρω πριν αρχίσω την ομιλία μου ότι είμαι εδώ και τιμά με την παρουσία της, αλλά και στέλνει μήνυμα με αυτή την παρουσία της. Το μέρος του εκτελεστικού γραφείου, αγαπητή σύντροφος και αγαπητή φίλη, η Χρύσα Ιεράπουλου. Είναι εδώ, γεμάτη αγωνιστική διάθεση, εκπροσωπώντας τον τομέα ισότητας του ΠΑΣΟΚ, η συντρόφισσα, η Κέτι Ιβέη. Είναι εδώ ο γραμματέας μας και όλα τα μέλη της οργάνωσής μας, της Νομαρχιακής Επιτροπής, των άλλων οργάνων μας. Είναι εδώ ο γραμματέας και ενώνει αγωνιστικά τη φωνή του, ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού Ξάνθιου, σύντροφος ο Βουλιάρας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία. Είναι εδώ ο αγαπητός μας Πρίτανης, του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, που τον ευχαριστούμε, μας προξενεί. Είναι εδώ ο νομάρχης μας, ο Άρης Γιαννακίδης. Είναι εδώ ο Σοφολογιότατος, ο Σεβαστός, Μουφτής. Είναι εδώ το επιμελητήριό μας. Είναι εδώ στελέχη μας. Στελέχη από το πιο ψηλό μέχρι το μικρότερο. Είναι εδώ φίλοι μας. Είναι εδώ μέλη μας. Είναι εδώ συμπολίτες μας. Είναι εδώ αγαπητά πρόσωπα που από καρδιάς θα ήθελα να τα ευχαριστήσω για τη σημερινή τους παρουσία. Είστε εσείς που κάνετε αυτή την αίθουσα ζεστή, αλλά αυτή την αίθουσα την κάνετε και να πάλετε, όπως πάλετε και η δική μου η καρδιά, από την παρουσία σας, από το χειροκρότημά σας, από αυτό που βλέπω στα μάτια σας. Αφήνω τελευταίο να ευχαριστήσω με ένα ξεχωριστό ευχαριστώ το Σύλλογο των Φοιτητών για τη συνεργασία με τα Βαλκάνια, που και είναι ξεχωριστό αυτό το ευχαριστώ, γιατί είναι εκείνοι, θα πρέπει να σας πω, που μου δώσανε το ερέθισμα, μου κάνανε την πρόταση να πραγματοποιήσω αυτή την εκδήλωση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά και για την παρουσία τους και για τη συμπαράστασή τους και για αυτή τη δυνατότητα, την ευκαιρία που μου δώσανε. Το λόγο του καλέσματος που απίφθηνα σε εσάς. Οδηγήθηκα σε αυτή την απόφαση πρώτα-πρώτα γιατί ένιωσα έντονα την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας σε μια συνάντηση που έχει χαρακτηριστικό και τη ζεστασιά της απόστασης αναπνοής αλλά και τον παλμό του όλοι μαζί. Κυρίως όμως,
γιατί ένιωσε έντονα όλο το τελευταίο τον καιρό ότι αυτό ήταν και επιθυμία πάρα πολλών πολλών άλλων συντρόφων και φίλων, και όχι απλά επιθυμία, αλλά θα έλεγε και ανάγκη. Μια συνάντηση που θα έδινε την ευκαιρία να δούμε όλοι μαζί, κατάματα, αλήθειες που έχουν να κάνουν με την πορεία και το έργο μας ως κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ αυτά τα 3,5 χρόνια της θητείας μας, από το 2000 μέχρι σήμερα. Τι υπολείπεται και πώς επιταχύνοντας τους ρυθμούς θα πετύχουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας στο τέλος της θητείας μας. Ποιοι είναι οι στόχοι και ο σχεδιασμός μας για τη νέα τετραετία 2004-2008. Ποιες οι προοπτικές και οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και πώς απαντάμε σε αυτές. Ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το πραγματικό της πρόσωπο και το πρόγραμμά της στη διεκδίκηση της εξουσίας που επιδιώκει μόνο τους τρόπους και όλα τα μέσα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 5 μήνες πριν την ανατολή της νέας τετραετίας. Αξίζει να νιώθουμε περήφανοι για το έργο μας και τις κατακτήσεις μας. Την απάντηση ας μας τη δώσει μια μικρή παράθεση χωρίς προσωπείο και χωρίς πιασίδια κατακτήσεών μας που είναι αδιάψευστη μάρτυρες του έργου μας. Αναβαθμίσαμε το κύρος και την αξιοπιστία της Ελλάδας διεθνώς. Πετύχαμε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχο και επιθυμία δεκαετιών ολόκληρων. Υλοποιήσαμε ένα έργο υποδομών πρωτόγνωρο στην ιστορία της Ελλάδας και συνεχίζουμε. Ερνατία, Παθέ, Ρίο Αντίριο, Αεροδρόμιο Σπάτων, Μετρό κλπ. Ολοκληρώνουμε με επιτυχία την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μεγάλο αυτό στόχο που έχει βάλει η Ελλάδα. Πετύχαμε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθήσαμε την επίλυση του Κυπριακού. Παίζουμε με επιτυχία ένα σταθεροποιητικό ρόλο στα Βαλκάνια. Δρομολογήσαμε νέες σχέσεις με την Τουρκία, προάγοντας την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στο πλαίσιο της Προεδρίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός των άλλων, πήραμε πρωτοβουλίες προκειμένου η πολιτική κοινωνικής συνοχής να αποτελέσει ισοδύναμο πυλώνα προς τους αντίστοιχους της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Είχαμε μια αναμφισβήτητα εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε την οικονομία μας την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρούμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επί 8 συνεχόμενα χρόνια. Εξασφαλίσαμε το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης σχεδόν διπλάσιο το προηγούμενο. Εξασφαλίσαμε πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου και το αγροτικό εισόδημα μέχρι και το 2013. Μειώσαμε δραστικά το φόρο του πετρελαίου αναπτυσσόμενος στους αγρότες. Διασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Μεταρρυθμίσαμε το φορολογικό σύστημα προς όφελος των πιο αδύνατων και της μεσαίας τάξης. Αυξήσαμε τους πόρους για το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές δαπάνες, συγκλίνοντας με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναπροσδιορίσαμε τη σχέση μεταξύ οικονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε μια εποχή που άλλες κοινωνίες πληρώνουν το τίμημα του νεοφιλελευθερισμού, εμείς δημιουργήσαμε μηχανισμούς αναδιανομής του εθνικού μας πλούτου και αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες κατά 42,5% στο διάστημα 95-2000, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε μόνο κατά 8,5%. Ενισχύσαμε τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ενισχύσαμε τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και με παιδιά που φοιτούν σε άλλες πόλεις. Προχωράμε στην πρόσληψη 25.000 ατόμων μερικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Εφαρμόσαμε το θεσμό του ολοήμερου σχολείου. Υλοποιήσαμε διάφορα προγράμματα για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες όπως το βοήθεια στο σπίτι. Προχωρήσαμε στην αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας. Εξυγχρονίσαμε κρίσιμους θεσμούς και λειτουργίες της δημοκρατίας, περιορίζοντας δραστικά το πελατειακό κράτος. Ανοίξαμε μέτωπο με τη διαφθορά και οχυρώσαμε την πολιτεία με θεσμούς για τη διαφάνεια, όπως παραδείγματος χάρη το ΑΣΕΠ. Αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Επιτέλους, δεν βλέπουμε ουρές έξω από το ΙΚΑ. Τη σύνταξη του ΟΓΑ, την παίρνουμε στους 3 μήνες. Εξυπηρετούνται οι πολίτες μας στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Προωθήσαμε την ανέγερση και ολοκλήρωση περιφερειακών νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Εκτελέσαμε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Εξαρθράσαμε την τρομοκρατία. Κι άλλα, κι άλλα. Γιγαντιαίο είναι το έργο, αγαπητές φίλες και φίλοι, που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτή την τετραετία. Και αυτό το έργο είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να το προσπεράσει, να το απαξιώσει, να το υποβαθμίσει, γιατί έτσι τη συμφέρει. Βεβαίως και υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα. Πρώτοι εμείς το επισημαίνουμε. Βεβαίως και υπάρχουν αναμονές και ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Ελλείψεις που ενοχλούν. Πρακτικές που προκαλούν τον πολίτη. Αλλά από τη μέχρι τώρα πορεία είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα προβλήματα τα αναγνωρίζουμε. Τα βάζουμε στην ημερήσια διάταξή μας. Και αγώνας μας θέλουμε να είναι και είναι η σταθερή και συνεχής βελτιωτική παρέμβασή μας, γιατί είμαστε κόμμα αλλαγής και όχι κόμμα συντήρησης. Πολλές είναι οι φορές που νιώθουμε ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε να φτάσουμε. Πολλές είναι οι φορές που υφιστάμε καταστάσεις που πονάνε. Σε πολλά όμως από αυτά υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανάγνωσης. Υπάρχουν αιτίες που δεν μπορεί να τις παραβλέψει κανείς. Θα βάλω 2 σκληρά ερωτήματα που ακούγονται συχνά σε μια προσπάθεια που καταβάλλεται δημιουργίας αρνητικού κλίματος. Ναι, λένε, παραδεχόμαστε ότι η ελληνική οικονομία έχει πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επί 8 συνεχόμενα χρόνια. Όμως, μετατρέπονται και μεταφράζονται κατά ευθύ και ανάλογο τρόπο σε μια βελτίωση του επίπεδου ευημερίας της ζωής των πολιτών. Η απάντηση είναι φθαρσός, όχι, δεν το έχουμε επιτύχει απόλυτα. Γιατί όμως? Πρώτα, γιατί είχαμε να δώσουμε λύση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, στα τόσα εκκρεμή προβλήματα, σε τόσα εκκρεμή προβλήματα του παρελθόνος. Δεύτερον, γιατί δημιουργήθηκαν σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα τόσες και τόσο σημαντικές υποδομές που τώρα αρχίζουν να αποδίδουν. Γιατί χρηματοδοτήθηκε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα, δαπάνη που δεν θα την υφιστάμεθα από εδώ και πέρα. Άλλο ένα ερώτημα που ακούμε συχνά αφορά το θέμα της ανεργίας, το αγκάθι της εποχής μας. Τι κάνετε με το θέμα της ανεργίας? Είναι ακόμα ψηλά τα ποσοστά της. Ναι, είναι ψηλά τα ποσοστά της. Κι όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παλέψαμε με το θηρίο και το γονατίσαμε. Όταν χώρες πολύ πιο ανεπτυγμένες από εμάς, όπως η Γερμανία, βλέπουν το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται επικίνδυνα για τα δικά τους τα δεδομένα. Εμείς επιτύχαμε η ανεργία μας να ακολουθεί σταθερά έστω και μικρή πτωτική τάση. Και αυτό πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη το μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών που δέχτηκε η Ελλάδα. Την αυξανόμενη διάθεση συμμετοχής νέων και γυναικών στην αγορά εργασίας. Την εκροή ανθρώπινου δυναμικού από τον πρωτογενή τομέα σε άλλους τομείς. Άλλη μια προσφυλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι να δημιουργεί και να διοχετεύει επίμονα μύθους, που όμως καταλήπτονται τόσο εύκολα. Λένε επίμονα. Μπορεί έξω να τα πάτε καλά, αλλά μέσα χάλια. Ουδέποτε η Ελλάδα είχε πιο ισχυρή θέση στη διεθνή σκηνή από ό,τι σήμερα. Και επειδή έξω δείχνεις τη δύναμη που έχεις μέσα, οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας μας στα επιτεύγματα, στο εσωτερικό μέρος, στο οικονομικό, το κοινωνικό, το θεσμικό πεδίο. Κακά τα ψέματα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Κανείς δεν δέχεται ως ισότιμο εταίρο και συνομιλητή μια χώρα επέτη, μια χώρα καθυστερημένη, μια χώρα αναξιόπιστη.
Λένε, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην νεοφιλελεύθερη πολιτική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας και τη σοσιαλιστική προοδευτική πολιτική αντίληψη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι ίδιο είναι. Οποία είναι ακρίβεια. Όσα επιτεύχθηκαν, είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αποτέλεσμα μιας μεγαλύτερης, απλά διαχειριστικής ικανότητας από εκείνη του παρελθόντος. Όχι βέβαια. Γιατί μια οικονομική και κοινωνική μεταβολή δεν εξαρτάται μόνο από τη διαχείριση. Εξαρτάται προπαντός από το πολιτικό σχέδιο, την οικονομική και κοινωνική αντίληψη που εφαρμόζεται, τις κοινωνικές παρεμβάσεις που επιδιώκονται, τη σημασία που δίνεις σε στόχους όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή. Εξαρτάται λοιπόν από τη συνολική πολιτική αντίληψη. Και αυτή η συνολική πολιτική αντίληψη μας διαχωρίζει από τη δεξιά τη συντηρητική παράταξη. Η πολιτική μας είναι το πλεονέκτημά μας. Η αστήρευτη πηγή μιας αδιάκοπης μεταρρυθμιστικής δυναμικής. Μια πολιτική που θέλει να βλέπει τα πράγματα από τη σκοπιά των αδυνάτων, που πιστεύει ότι η πολιτική κοινωνικής προστασίας είναι συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής και όχι παρακολουθημά της, όπως υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, που επιλέγει την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη από ένα ισχυρό κεντρικό κράτος, που προτάσσει τον αγώνα για ίσες ευκαιρίες απέναντι στις λογικές των δικών μας παιδιών και τόσες τόσες άλλες διαφορές. Λένε, τα 20 χρόνια στην εξουσία δεν θα επιτρέψουν το ΠΑΣΟΚ να ξανακερδίσει τις εκλογές. Έντεχνα και σκόπιμα το προπαγανδίζει αυτό η δεξιά παράταξη. Ναι, είμαστε πολλά χρόνια στην εξουσία και τα 10 τελευταία συνεχόμενα. Και κάποια ενοχλούν. Αλλά πώς έμεινε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, μόνο του, επειδή το θέλει? Γιατί η συντηρητική παράταξη επιμένει να υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού? Γιατί λιδωρεί τη λαϊκή ετοιμιγορία? Αξίζει όμως εδώ να θυμηθούμε ότι ο κόσμος γρήγορα αντιλήφθηκε το λάθος του να κάνει τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση το 1991 και γρήγορα ξαναέφερε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Και δεν πρέπει να παραβλέπουμε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, ότι ο χρόνος στην πολιτική δεν είναι ο ημερολογιακός χρόνος, αλλά έχει σχέση με το πόσο εκφράζεις ως κόμμα και ως πολιτική πρόταση τον πολιτικό και ιστορικό ρυθμό του τόπου σου. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί μεταμανίας και έχει δικαίωμα σε μια δημοκρατική πολιτεία να διεκδικεί την εμπιστοσύνη και την ψήφο του ελληνικού λαού. Όμως, με τι επιχειρήματα? Με την επιτυχημένη προτέρα πολιτική πρακτική της? Ας την ξαναθυμηθούμε λιγάκι. Έχουμε δείγματα γραφής από την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 1991-1993. Παραθέτω μερικά στοιχεία που μιλάνε από μόνο. Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό κοντά στο 3,5%. 3,5% που είναι πενταπλάσιο από το 0,7% της περίοδου 1991-1993. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε σε 1,2% του ΑΕΠ το 2002, όταν ήταν 13,6% το 1993. Ο πληθωρισμός το 2002 ήταν 3,5%, ενώ ήταν 16% πριν 10 χρόνια. Τα εισοδήματα αυξήθηκαν την τελευταία δεκαετία 2,6% το χρόνο πάνω από τον πληθωρισμό, ενώ την περίοδο 1991-1993 το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα ήταν στάσιμο. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν 20% την τελευταία δεκαετία, όταν
Η αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό αυτό, ήταν μόλις 1%. Ενώ στην περίοδο 1991-93, όταν αυξήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5%, στην Ελλάδα μειώθηκαν 7%. Μειώθηκαν 7%. Από το 1994, οι εργαζόμενοι παίρνουν το μερίδιό τους από την αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ, σε αντίθεση με την περίοδο 91-93, όπου οι μισθοί μειώθηκαν σχεδόν 10%. Αλλά μήπως διεκδικεί την εμπιστοσύνη και την ψήφο του ελληνικού λαού με το πολιτικό ήθος, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα των λόγων και της τάσης της? Πώς όμως αυτό αποδεικνύεται μέσα από την διγλωσία ή την υποκρισία που τη διακρίνει? Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση του ΣΔΟΕ, ο ένας έλεγε ότι θα καταργηθεί το ΣΔΟΕ. Ο άλλος, την επομένη μέρα, έλεγε ότι δεν θα καταργηθεί. Ένας τρίτος διατείνονταν μετά από 2 μέρες ότι θα κάνουν ένα άλλο ΣΔΟΕ, με υπαλλήλους όμως που να μην είναι του ΠΑΣΟΚ. Άλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση του ΑΣΕΠ. Υπόσχονται άλλοι ότι θα το καταργήσουν, άλλοι ότι θα το αλλάξουν, κλείνοντας πονηρά το μάτι στα δικά τους παιδιά. Την ώρα που γνωρίζουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι το καθεστώς προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Γιατί λοιπόν παραπλανάει η Νέα Δημοκρατία τον ελληνικό λαό? Γιατί ψεύδεται? Αγαπητές φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς το μόνο που ολοφάνερα προσπαθεί είναι να αλλάξει την εξουσία. Εκμεταλλευόμενη και καλλιεργώντας και διωγγώνοντας εντέχνως την όποια δυσαρέσκεια γεννιέται από δυσκολίες και τυχόν παραλήψεις και λάθη της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δεν προσπαθεί να γίνει κυβέρνηση κερδίζοντας την εξουσία, αλλά χάνοντάς την το ΠΑΣΟΚ. Δεν διεκδικεί να γίνει κυβέρνηση γιατί αγωνιά για το καλύτερο και το ποιοτικότερο αύριο του συνόλου και του καθενός ξεχωριστά των πολιτών αυτού του τόπου και γιατί κομίζει μια καλύτερη πρόταση. Αλλά απλά γιατί θέλει να γίνει κυβέρνηση. Η εξουσία αυτοσκοπός σε όλο το μεγαλείο. Γι' αυτό και δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει τις εκλογές. Γι' αυτό και δεν δικαιούμαστε να τις κερδίσει. Γι' αυτό και έχουμε τεράστια ευθύνη να μην τις κερδίσει. Γι' αυτό και δεν θα τις κερδίσει. Αλλά όμως, δεν είναι και αυτόματα αυτός ο λόγος που ως φυσική συνέπεια των προηγούμενων θα τις κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει λόγους να κερδίσει τις εκλογές. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι ξέρει να διεκδικεί, να διαπραγματεύεται και να πετυχαίνει αποτελέσματα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα συμφέροντα της χώρας μας και του λαού μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα αξιόπιστο και αποτελεσματικό για τη σύγκληση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τη μείωση της ανεργίας, τη σταθερότητα των τιμών, την ανάπτυξη της περιφέρειας, την ενεργό στήριξη των οικονομικά δύναμων. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρές και υπεύθυνες δεσμεύσεις για ολόκληρη την επόμενη τετραετία που τις θέσαμε από τώρα στην κρίση του ελληνικού λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το 2004 είναι ορόσημο για την πορεία μεγάλων εθνικών και κοινωνικών στόχων. Η νέα τετραετία είναι μια περίοδος με μεγάλα διακυβέρνηματα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με την υπεύθυνη και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα, για πρώτη φορά ίσως μετά από δεκαετίες, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από θέση ισχύου. Φανταστείτε μια επιτυχή συμφωνία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του συνθήματος Αιγαίο Θάλασσα Ειρήνης, τι ευεργετικές συνέπειες θα έχει για την εθνική μας οικονομία. Μόνο από την περαιτέρω περικοπή των αμυντικών δαπανών είναι ασύλληπτα μεγάλα τα ποσά που θα εξοικονομηθούν και θα διατεθούν στην υγεία, την παιδεία, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εξίσου σημαντικό εθνικό διακύβευμα
είναι και η οριστική επίλυση του πολιτικού ζητήματος της Κύπρου. Από την 1η του προσεχούς Μαΐου, η Κύπρος θα είναι και επίσημα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια τετραετία, για μια τεράστια εθνική επιτυχία με εξαιρετικά σημαντικά ωφέλη για τον όπου γης ελληνισμό. Παραμένει ανοιχτό το θέμα της λύσης του πολιτικού ζητήματος της Κύπρου. Για το πόσο σοβαρό, για το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα απαιτούνται λεπτοί και προσεκτικοί χειρισμοί. Απαιτείται μια υπεύθυνη κυβέρνηση με διεθνές κύρους, με πολιτική ευελιξία και διορατικότητα, καθώς και άριστη γνώση των εξελίξεων, προκειμένου η Ελλάδα και η Κύπρος να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η κυβέρνηση του Πασό. Η πορεία προς τη σύγκληση είναι ανηλέντετα συνδεδεμένη με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Η οριστική επίλυση των εθνικών μας θεμάτων, με βάση όλα αυτά που οικοδομήσαμε αυτά τα χρόνια, είναι μείζον στόχος με καταλυτική επίδραση στο μέλλον μας. Το διπλό στοίχημα του Κυπριακού και της υφαλοκρηπίδας βρίσκεται μπροστά μας στους τελευταίους μήνες του 2004. Και αυτό το στοίχημα όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν πως είναι κλειδί για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου στα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται. Ένα τρίτο διακύβευμα είναι η διοργάνωση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων. Η ανάληψή τους είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία και τα ωφέλη από τη διοργάνωσή τους εκτιμάται ότι θα είναι πολύ σημαντικά. 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη θα έχουν για παραπάνω από ένα μήνα στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δικαίωμα να πάει κάτι στραβά και να πληγεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, γεγονός με ανυπολόγιστες συνέπειες. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι χώρα με δυνατότητες μεγαλύτερες από εκείνες μιας χώρας με μικρή έκταση και περιορισμένο πληθυσμό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι επιτυχημένοι και θα σηματοδοτήσουν το πριν και το μετά της Ελλάδας σε όλους τους τομείς. Με σκληρή και συστηματική δουλειά προχωράμε και σε αυτό το στόχο. Η καλλιέργεια της ιτοπάθειας σχετικά με την προετοιμασία έχει δώσει τελευταία τη θέση της στην ένταση της κινδυνολογίας για το τι θα γίνει μετά την τελετή λήξης. Τότε, λένε, θα έρθει ο λογαριασμός. Θα σταματήσει η ανάπτυξη. Δεν είναι αλήθεια, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ως πότε επιτέλους θα επιμένουμε να απαξιώνουμε, να ισοπεδώνουμε και να διαστρεβλώνουμε κάθε εθνικό στόχο. Ως πότε θα βλέπουμε μόνο παγίδες και απειλές και όχι τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Μετά από μια επιτυχημένη Ολυμπιάδα, η Ελλάδα θα έχει περισσότερες δυνατότητες, όχι λιγότερες. Μεγαλύτερη γνώση και πείρα σε πολλούς τομείς που έχουν σημασία στο σύγχρονο κόσμο, στην οργάνωση, στην επικοινωνία, στην ασφάλεια, στις διεθνείς σχέσεις, μια σύγχρονη εικόνα σε ολόκληρο τον κόσμο, ισχυρότερο κύρος, νέες και αναβαθμισμένες υποδομές, ένα περιβάλλον πιο γόνιμο για την ένταση και την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Το 4ο διακύβευμα των επικείμενων εκλογών είναι η πραγματική σύγκληση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ίσως αυτό που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά μας. Αγγίζει την τσέπη μας. Αφορά τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Τώρα που η Ελλάδα πέτυχε να ενταχθεί στους ισχυρούς της Ευρώπης, που η οικονομία της δεν είναι πλέον στο έλεος των κερδοσκοπικών κινήσεων, τώρα που έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, έφτασε η ώρα για την πραγματική, την ουσιαστική σύγκληση. Στο τέλος του περασμένου Σεπτέμβρη, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης προχώρησε σε μια κίνηση που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. 7 μήνες πριν τις εκλογές, παρουσίασε τη Χάρτα Σύγκλησης, ένα κείμενο
με απολύτως μετρήσιμους στόχους για την πορεία της χώρας μας ως το 2008. Ένα προγραμματικό πλαίσιο που αφορά τη ζωή και το μέλλον όλων μας. Ένα κείμενο προϊόν επεξεργασίας με συνυπολογισμό όλων των δεδομένων. Ένα κείμενο που φέρνει την υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού και αποτελεί προσωπική του δέσμευση. Και είναι γνωστό ότι ο Κώστας Σιμίτης, δεν το αμφισβητούν αυτό ούτε οι πολιτικοί του αντίπαλοι, έχει υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις του, μέχρι κεραίας. Η χάρτα σύγκλησης δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν είναι οι αοριστολογίες που δίχως να δεσμεύονται σε συγκεκριμένους στόχους και αξιόπιστους τρόπους, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία, ψαρεύουν τις ελπίδες και τις επιθυμίες των συμπολιτών μας. Είναι η σίγουρη, υπεύθυνη προβολή της Ελλάδας την επόμενη τετραετία και για την οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας. Αυτές είναι οι πραγματικές δυνατότητες της Ελλάδας σήμερα και σε αυτές επάνω οικοδομούμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Είναι προκλήσεις που μας καλούν να τραβήξουμε μαζί, δυνατά, μπροστά, με φαντασία και με ρεαλισμό, με ψυχή και με μυαλό, όλοι μαζί στην αξιοποίηση όλων των προοπτικών, στην αξιοποίηση όλων των δεδομένων, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που δικαιούμαστε. Ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα, για τον τόπο μας, για τη Θράκη, για τη Ροδόπη, για μας, για τα παιδιά μας. Σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, αισθανόμαστε πολύ πιο δικές μας, πολύ πιο κοντινές, όταν αφορούν τη δικιά μας περιοχή, όταν αφορούν τον νομό μας. Από την προσωπική επαφή που έχω σχεδόν με όλους σας, λίγο ή πολύ, εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι όλος μας καίει το όραμα ενός καλύτερου αύριο, το όραμα μιας αξιοποιημένης Θράκης, μιας αξιοποιημένης Ροδόπης, γιατί πραγματικά διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή μας έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολλές προοπτικές, πολλές από αυτές τις έχουμε αξιοποιήσει, πάρα πολλές από αυτές παραμένουν έτοιμες για αξιοποίηση. Εξαρτάται από όλους μας. Πώς θα παλέψουμε για να πετύχουμε όλοι μαζί να τραβήξουμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι πρόκληση για τη Ροδόπη να γίνει η Κομοτηνή, η Ροδόπη, η Θράκη, ένα κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Να μπορεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την ευρύτερη γύρω περιοχή. Είναι πρόκληση η ανάδειξη της Θράκης, της Ροδόπης, σε ενεργειακό κέντρο της περιοχής, αλλά και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τη νέα σύνθεση των 25 κρατών μελών, τόσο με τη λειτουργία τοπικών ενεργειακών μονάδων, όσο και με τη διαχείριση διερχόμενων ενεργειακών δικτύων, γεγονός που θα συμβάλλει και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Χρειάζεται η συνέχεια και η ολοκλήρωση. Είναι πρόκληση να αποτελέσει η Ροδόπη τον πνευματικό πόλο των Βαλκανίων με τη δημιουργία ανάλογου πανεπιστημιακού κέντρου που θα αγκαλιάζει τον βαλκανικό χώρο. Το κύρος που εμπνέει η λειτουργία του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου μας δείχνει ότι μπορούμε. Είναι πρόκληση να γίνει η Ροδόπη χώρος τουριστικού προορισμού, διαφόρων μορφών τουρισμού, όχι μόνο για τους Έλληνες, όχι μόνο για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά για κόσμο που μπορεί να έρθει από την ευρύτερη περιοχή και από πολύ πολύ μακριά. Η προοπτική αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα στην αναζωογόνηση και της υπαίθρου και στην έβρεση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.
Για να επιτευχθεί ο στόχος της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας, πριν απ' όλα δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν οικισμό της Ροδόπης και ιδιαίτερα του ορεινού όγκου χωρίς την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθήκων πρόσβασης με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Είναι πρόκληση να μηδενίσουμε τις τριβές του παρελθόντος. Η ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος Τουρκίας θα αναδείξει σύντομα την πρόκληση της πολυεπίπεδης οικοδομητικής συνεργασίας στον επιχειρηματικό τομέα, στο εμπόριο, στον τουρισμό, στις επιστήμες και τα γράμματα μεταξύ της γείτονος χώρας και της περιφέρειάς μας. Είναι πρόκληση παράλληλα με την εφαρμογή και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας αγροτικής πολιτικής να πετύχουμε το επιδιωκόμενο, τόσο επιθυμητό ζωντάνεμα της υπαίθρου. Με παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιοτικότερων και ανταγωνιστικότερων, με προστασία του περιβάλλοντος, με εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τον αγρότη του τόπου μας. Να προβληματιστούμε και να βρούμε λύσεις για τα θέματα της αγροτικής οικονομίας του νομού μας, ειδικά για τις περιοχές που επικρατεί το καθεστώς της μονοκαλλιέργειας. Είναι πρόκληση η ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ισότιμη αξιοποίηση από όλους των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η μείωση του ελλείμματος που παρατηρείται στην ενημέρωση των πολιτών και το κλείσιμο της ψαλίδας στο μορφωτικό επίπεδο. Σε αντίθεση με τις ρατσιστικές τάσεις της εποχής μας και την καλλιεργούμενη ξενοφοβία, η Ροδόπη μας από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε με στοργή και μεταχειρίστηκε ισότιμα τις διάφορες πολιτισμικές ομάδες του τόπου μας και συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση και σημαντική προτεραιότητα της πολιτικής μας, άρα είναι πρόκληση η πλήρης οικιστική αποκατάσταση και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία των αδερφών μας Ελληνοπονδίων. Είναι πρόκληση να εξασφαλίσουμε ποιοτικότερες συνθήκες για τους συμπολίτες μας που ζουν στα αστικά κέντρα του νομού μας. Η εφαρμογή συγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, η κατασκευή των δικτύων κοινής ωφέλειας, η αποσυμφόρηση του αστικού κυκλοφοριακού φόρτου, η δημιουργία χώρων πρασίνου στις γειτονιές, η διάθεση της πολιτιστικής δημιουργίας σε όλους, η παροχή διευκολύνσεων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε κάθε ηλικία, η εξασφάλιση ομαλής διαβίωσης και συνδικών πρόσβασης σε κάθε χώρο εργασίας και διασκέδασης στους πολίτες μας, με ιδιαίτερες ευαισθησίες, αποτελούν την πρόκληση της νέας τετραετίας για την αυτοδιοίκηση της Ροδόπης, αλλά και για την επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για όλους μας. Είναι πρόκληση για όλους και για το ΠΑΣΟΚ η αποτελεσματικότερη συμβολή των μεγάλων, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τόπου μας στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι προκλήσεις είναι πολλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να μπορεί κανείς να νιώθει ότι περνώντας ημέρες, περνώντας εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, ότι αυτός και οι συμπολίτες του μέσα από τον συντονισμό των οργανωμένων μορφών που διαθέτουμε, μέσα από ένα κράτος και μια κυβέρνηση που σκύπτει με ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, μπορούν, κάνοντας έναν απολογισμό, να νιώσουν ότι κάνανε ένα, δύο, τρία βήματα μπροστά. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο, ξεκινώντας μια περίοδος που θα την διακρίνει ο αγώνας, η ελπίδα, η αισιοδοξία, το κέφι, το μεράκι για ένα καλύτερο αύριο, να βάλουμε ένα στόχο. Να πούμε πως θέλουμε να δούμε τη Ροδόπη μας το 2008. Και αυτό το στόχο να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε πράξη, κερδίζοντας όχι μόνο μέσα από διεκδικήσεις, γιατί αυτό είναι το ένα εργαλείο να διεκδικώ, αλλά και μέσα από έναν γόνιμο, ουσιαστικό σχεδιασμό. Σχεδιασμό που να πετυχαίνει μάλιστα να κάνει συμμέτοχο, να κάνει τον πολίτη να νιώθει συμμέτοχος σε αυτό το σχεδιασμό,
Άρα κομμάτι της επιτυχίας μιας τέτοιας δυναμικής. Όχι μόνο λοιπόν να διεκδικούμε, αλλά και να σχεδιάζουμε και να επιβάλλουμε τα σχέδιά μας. Αυτό πάντα αποτελεί ένα βήμα πιο πέρα. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε όραμα. Αλλά ξέρουμε και να μπολιάζουμε την πραγματικότητα με το όνειρο. Ξέρουμε να πετυχαίνουμε καινούργιες γέννες. Το ξέρετε πολύ καλά ότι ξέρουμε να πετυχαίνουμε καινούργιες γέννες. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι ο νικητής και το 2004. Όχι γιατί είναι αυτός ο σκοπός η εξουσία, επαναλαμβάνουμε, αλλά γιατί αποτελούμε τη μόνη ρεαλιστική και ταυτόχρονα οραματική, προοδευτική πρόταση για το αύριο. Όλοι συσπειρωμένοι, οφείλουμε να εξηγήσουμε γιατί θα κερδίσουμε στις εκλογές. Το μήνυμα σήμερα είναι να βγούμε μπροστά. Γιατί πράγματι χτίζουμε το αύριο με συστηματική δουλειά και όραμα. Γιατί πράγματι υπάρχουν τώρα οι προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή για όλους. Γιατί πράγματι είμαστε σε θέση να αλλάξουμε ριζικά τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, να ανεβάσουμε την κοινωνία μας πιο ψηλά, να εξασφαλίσουμε δύναμη, προοπτική και ασφάλεια για κάθε πολίτη και την οικογένειά του. Αυτή θα είναι η μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας, για την πατρίδα μας. Νομίζω ότι είναι και ώρα και επιθυμία μας να την κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά και άλλη μια φορά.